Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι απόψε ανάμεσά σας και να συμμετέχω σε αυτό το μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού που κάθε χρόνο δίνουμε στις πρέσπες και το οποίο εδώ και 25 χρόνια έχει καθιερωθεί πλέον ως θεσμός αλλά και ως ένας από τους μεγαλύτερους πολιτιστικούς πυρήνες όχι απλά της Βόρειας Ελλάδας αλλά της Ελλάδας συνολικά. Οι φετινές εκδηλώσεις, κυρίες και κύριοι, είναι αφιερωμένες σε μια σπουδαία Ελληνίδα. Σε μια Ελληνίδα η οποία όπου και αν ταξίδεψε είχε πάντοτε στην ψυχή της την Ελλάδα. Η Μελίνα Μερκούρη είναι ένας μύθος και ως μύθος έγινε σύμβολο για την πατρίδα αλλά και τον πολιτισμό μας. Ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία ανθρώπων που στο πρόσωπό τους απεικονίζεται ένας ολόκληρος λαός. Αυτή λοιπόν την αδάμαστη γυναίκα τιμούμε σήμερα, αποφάσισε η Οργανωτική Επιτροπή των Εκδηλώσεων Πρέσπια στην 25η επέτειο των εκδηλώσεων αυτών να τιμήσει. Μια γυναίκα πρότυπο της οποίας ο δυναμισμός, το πάθος, η αγωνιστικότητα, η ενέργεια αποτέλεσαν πηγή έμπνευση αλλά και τρόπο ζωής. Μια γυναίκα που όλοι τη θυμούνται αλλά και τη φώναζαν με το μικρό της όνομα όπως συμβαίνει άλλωστε με όλους τους μεγάλους Έλληνες που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους αυτόν τον τόπο. Η Μελίνα Μερκούρη, κυρίες και κύριοι, μας έχει αφήσει μια σπουδαία παρακαταθήκη που δεν είναι άλλη από την ανάδειξη και διαφύλαξη του πολιτισμού. Καλώς ορίσατε λοιπόν στη Φιλόρνια και στις Πρέσπες, όλοι εσείς που με τον ερχομό σας μετατρέψατε τις συναφιασμένες μέρες μας σε ηλιόλουσες. Πίστευα πάντα ότι οι νύχτες του Αγίου Αρχιλίου είναι νύχτες γεμάτες θαύματα, νύχτες σπαρμένες μάγια. Και πιστεύω ότι έτσι θα είναι και απόψη η νύχτα, όπως και η νύχτα του Ηρωδίου. Και το πιστεύω γιατί εμείς είχαμε από ένα τόπο, την Πρέσπα, που είναι νεραϊδότοπος. Έτσι το λέει η παράδοσή μας και έτσι είναι. Μια νεράιδα η Μελίνα μας άγγισε με το μαγικό ραβδί της και να είμαστε εδώ. Όπως λέει ο Λίτης, είναι συντομότερο να πας παντού διαμέσου Κωνσταντινοπόλεως. Και εγώ το έχω μετατρέψει. Συντομότερα όλοι εμείς πηγαίνουμε παντού διαμέσου Πρέσπας. Δεν το κρύβω πως την ιδέα την πήρα από ένα κείμενο του Νίκου Καρούζου που έγραψε για το μυθικό αγριοπήγανο με τη ρίζα τη μαύρη και το άσπρο του άνθος. Σκεφτόμουν ένα αντίδοτο στην κρίση. Αυτό σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν κάτι που να ενώνει τους Έλληνες αυτή την ώρα. Αυτό το πρόσωπο ενώνει τους Έλληνες. Και επιβάλλει πάντα μια λυτρότητα. Μας επιβάλλει ένα ποιητικό τρόπο να τη βλέπουμε. Γιατί αυτή η γυναίκα με ένα ποιητικό τρόπο έζησε, με ένα ποιητικό τρόπο έπαιξε, με ένα ποιητικό τρόπο τραγούδησε και με ένα ποιητικό τρόπο διεκδίκησε τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Η Μελίνα είχε ένα μαθόμενο καημό. Είχε αυτό που λέει ο Σεφέρης ο καημός της Ρωμιοσύνης. Είναι αλήθεια αυτό που μου είχε πει στο κημητήριο τη μέρα που για λίγες ώρες είχε επιστρέψει τότε, τα δίσεκτα χρόνια της Χούντας, στην αποδημία του ενός γονιού της, είμαι επαγγελματίας Ρωμιά. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τότε το θεώρησα λίγο γραφικό. Σήμερα αυτό είναι η απόλυτη αλήθεια. Αυτό ήταν το επαγγελμά της. Ήταν Ελληνίδα. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι πρέπει να φύγουμε από τα σίδερα της φυλακής της κρίσης και να πούμε στα πούπουλα του ονείρου. Πρέπει να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε ενωμένοι. Από τον Άγιο Αρχίλιο στο Ηρώδιο η απόσταση είναι 600 χιλιόμετρα. Στην πραγματικότητα δεν είναι παρά μια ανάσα. Αυτή η ανάσα, αυτή την ανάσα σε εμάς τουλάχιστον, μας την έδωσε η Μελίνα. Και αυτή την ανάσα απόψε εμείς θα τη δώσουμε σε εσάς. Και μετά από λίγες μέρες στο Ηρώδιο σε όλους τους Έλληνες. Θέλω να κάνω 4 ξεχωριστές μικρές αναφορές σε 2 μεγάλους αρχόντες για μας. Στο Μίμη Σουλιώτη, τον ποιητή, που φρόντισε όλες τις εκδόσεις μας τα πρώτα δύσκολα χρόνια των Πρεσπών και μέσα από το μαγεμένο του εγωισμό τα έντυπά μας ξεχώριζαν πάντα. Θέλω να πω για τον χαμό του Λάζαρου Ναλμαντίδη, συνοδοιπόρου του Δήμαρχου της Πρέσπας, με πειθαρχία Λοκατζή, που από τα πρώτα χρόνια ανέλαβε και έφερε σε πέρας τις πιο ρυψοκίνδυνες αποστολές. Και οι δύο θα τιμηθούν από όλη τη Πρέσπα στο Αιγείο Μέλλον. Καλωσορίζω τον Κώστα Λελιώτη που πολύ νωρίς συνέλαβε ότι πολύ καλή ήταν η γραφικότητα με τις πλάβες στη λίμνη, αλλά η γέφυρα ήταν απαραίτητη για να ενώσει δύο κόσμους, τους ανθρώπους με τη φύση. Τέλος,
Θέλω να ευχηθώ στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Μιχαήλ Θεοχαρίδη, να είναι καλοτάξιτος στη δυσκολότατη αποστολή αυτούς τους δύσεκτους καιρούς, αυτά τα σακάτικα χρόνια, και να δώσει τη μαχητική ανάγνωση ότι όλοι οι Έλληνες είμαστε ίσοι και ο καθένας έχει δικαίωμα να είναι μέτοχος στην πραγματική Ελλάδα και όχι στην Ελλάδα όπως έχει καταντήσει. Λυπάμαι που εκφράζω με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ τέλος όλους για την άγρυπνη συμπαράσταση στις πρέσπες τόσα χρόνια. Στις πρέσπες που, όπως έλεγε η Μελίνα, εδώ δεν τελειώνει η Ελλάδα. Εδώ αρχίζει η Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό που, κατά τη γνώμη μου, έκανε είναι ότι διοχέτευσε στον χώρο της πολιτικής το θέμα αυτό με όλη την καλλιτεχνική της δυνότητα και με όλο το πάθος του χαρακτήρα της. Έτσι δημιουργήθηκε στο διεθνή στίβο ένα ασυνήθιστο πολιτικά θέμα, το οποίο έγινε πρωτοσέλιδο όχι μόνο στην Ελλάδα και σε μεγάλα φύλλα του εξωτερικού. Και θα ήθελα να σημειώσω ότι το θέμα της διεκδίκησης των γλυπτών δεν ήταν κανένα καινούριο θέμα. Εδώ και 200 χρόνια, ήδη από την αντιβασιλεία του Όθωνα, είχαν αρχίσει οι διαδικασίες των ετοιμάτων για την επιστροφή. Αλλά το θέμα εσχόλαζε στο μεταξύ και νομίζω ότι πραγματικά με την εμπλοκή της Μελίνας και το ότι έκανε αυτό το θέμα εντελώς προσωπικό, πήρε μια τελείως διαφορετική μορφή. Δημιουργήθηκαν διεθνείς επιτροπές και είναι εντυπωσιακό ότι οι Βρετανοί ευνηδιάστηκαν. Το Βρετανικό Μουσείο αντιδρούσε σπασμωδικά και με αμηχανία. Αυτό που αντέταξαν ως επιχείρημα οι Βρετανοί ήταν: μα καλά, και να σας τα δώσουμε, δεν έχετε μουσείο να τα βάλετε. Πού θα τα βάλετε τα γλυπτά του Παρθενώνα, αυτά τα μισά γλυπτά περίπου που είχε στο Βρετανικό? Έτσι η Μελίνα με πάθος ξεκίνησε τον τρίτο διαγωνισμό, γιατί ήδη είχαν γίνει στη δεκαετία του 70 δύο διαγωνισμοί για το Μουσείο της Ακρόπολης, άγωνοι όμως. Ξεκίνησε με το γνωστό πάθος το διαγωνισμό. Ήταν ένα πανηγύρι αρχιτεκτονικών σχεδίων. 450 αρχιτέκτονες έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και εδώ ήρθε η κακιά η μοίρα, ένα διαδικαστικό λάθος, και απέτυχε ο διαγωνισμός, ο οποίος έγινε το 1989. Μπορεί να ήταν αποτυχία αυτό, και σίγουρα ήταν. Αυτό όμως διέγερε το φιλότιμο των Ελλήνων και το ενδιαφέρον της πολιτείας. Η πολιτεία διέθεσε χρήματα, το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη διέθεσε χρήματα ώστε να εξαγοραστούν τα σχέδια, να μην γίνει διαγωνισμός, αλλά να έχουμε τα σχέδια. Ωστόσο εδώ πέρα ήρθε μια δεύτερη κακή μοίρα, η οποία θα μπορούσε να είχε παρακαμφθεί, που ήταν η ανέβρεση των αρχαίων στο οικόπεδο όπου θα χτιζόταν το μουσείο. Και τα σχέδια είχαν γίνει έτσι ώστε περίπου το μισό μουσείο να είναι μέσα στη γη. Πώς τώρα τα αρχαία ήρθαν αντιμέτωπα με τα άλλα αρχαία και με το μουσείο. 2000, όταν ανέλαβα εγώ την ευθύνη της διοίκησης αυτού του οργανισμού και με τη βοήθεια των προσώπων που είχε ορίσει το Ίδρυμα, της Μανουέλας που είναι δίπλα μου, του Κωνσταντίνου Αλαβάνου, του Άγγελου Δελιβοριά, προχωρήσαμε μέσα από πολλές δυσκολίες, ακολουθώντας τις επιταγές που είχαμε παραλάβει. Μάθαινα τότε ότι στα γραφεία των δημοσιογράφων στοιχημάτισαν 10-1 ότι το μουσείο δεν θα γίνει. Νομίζω ότι αυτό ήταν το λάθος τους. Το μουσείο έγινε επειδή πίστευαν ότι δεν θα γίνει. Παράλληλα, το μουσείο είχε το προνόμιο να κάνει την μεγάλη δυσκολία των επιτοπίων αρχαίων ευλογία. Ετοιμάσαμε ένα νέο μουσιακό χώρο μέσα στο μουσείο, το οποίο είναι ο ίδιος ο τόπος, η ίδια η Αθήνα, είναι η συνέχεια της Ακρόπολης, είναι η καθημερινή ζωή των Αθηναίων, και θα ρίξει και ήταν δώρο για το μουσείο αυτό να έχεις τα σπουδαία έργα
του βράχου της Ακρόπολης και να έχεις και τα καθημερινά έργα των Αθηναίων στο μουσείο στο χαμηλότερο επίπεδο. Με είναι έχουν γραφτεί πολλά, έχει αφήσει έργο, έχει κριθεί, έχει αξιολογηθεί και έχει τοποθετηθεί ακριβώς στη θέση που του αξίζει και μας αξίζει κάποια στιγμή. Μας αξίζει όσο το εκτιμούμε και το εκμεταλλευόμαστε. Εγώ θέλω να μιλήσω για αυτό που λέει ο Καβάφης, το πιο τίμιο, τη μορφή της. Πριν περίπου από 50-52 χρόνια, με ένα φίλο συμφοιτητή της νομικής, εγώ της φιλολογίας, με τα κορίτσια μας, είχαμε πάει στην έρημη τότε τουριστικά Ίδρα. Περιφερόμαστε άστεγοι και κάποια στιγμή βρεθήκαμε σε μια ταβέρνα μπροστά όπου διασκέδαζε η Μελίνα, ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Ντασέν. Και γύρω γύρω ναυτικοί, ντόπιοι ναυτικοί. Τραγουδούσαν, χαίρονταν, από τα μικρόπουρα ακουγότανε ο Ζέπος. Εμείς καθίσαμε απέναντι, γοητευμένοι, γνωρίζαμε το μύθο της Μελίνας, είμαστε όλοι μας μαγεμένοι από το Χατζηδάκη και φυσικά ο μύθος ενός ξένου που είχε εισβάλει όμορφα και ελληνικά στο χώρο μας, του Ντασέν. Και τότε είδα μια χειρονομία. Απάνω στο κέφι της Μελίνα πήρε ένα πιάτο από το τραπέζι και το έσπασε. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ακολούθησε αργότερα με τη βιομηχανία των σκυλάδικων. Ήταν μια θυσία της ύλης. Αυτό ήταν μια ταυτοτική, θα λέει κανένα, συμπεριφορά της Μελίνας σε όλη της τη ζωή. Γι' αυτό περιφρόνησε την ύλη και γι' αυτό πάντα επέμενε, ακόμα και στους υπουργούς παιδείας, πολλές φορές στον Τζοβόλα χτυπούσε και το παπούτσι της απάνω στο τραπέζι, λέγοντας ότι αυτό είναι πολιτισμός. Δεν ήταν τυχαία εκείνη η συνάντηση. Ο φιλόλογος ήταν ο ομιλών και ο νομικός ήταν ο Χριστόφορος Αργυρόπουλος, κουμπάρος μου και φίλος και αργότερα πρόεδρος των Λιγινίων και αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρα και μέγας νομικός. Μας σημάδεψε εκείνη η χειρονομία. Δεν είχαμε άλλη επαφή. Ήταν αυτή η χειρονομία της θυσίας της ύλης. Αυτή που έχει ο πατέρας στο γάμο που σπάει το μοναδικό πιάτο που έχει για την κόρη του που παντρεύεται. Αυτή είναι η χειρονομία της θυσίας της ύλης. Αργότερα είχα μια άλλη, πολλές ευκαιρίες για να δω αυτές τις πρωτοβουλίες της Μελίνας που ξεκίνησε από μια εσωτερική ανάγκη να εκφράσει βαθούς καημούς σε αυτόν τον τόπο. Με πήρε κάποια στιγμή στις 12 η ώρα υπουργός στο τηλέφωνο και μου λέει, ρε εσύ, πεθαίνει η Λαμπέτ. Είναι στην Αμερική, με πήρε ο Μάριος Πλωρίδης και το ελληνικό κράτος δεν εγκρίνει λεφτά από το ΙΚΑ διότι θεωρεί ότι η ασθένεια που έχει μπορεί να θεραπευτεί στην Ελλάδα. Η Λαμπέτια δεν ήθελε να φύγει γι' αυτό, ήταν διότι είχε να παίξω αυτά τα κοράκια της δημοσιογραφίας, να παίξω από το νοσοκομείο στον Πειραιά 35 κάμερες που περιμέναν κάθε μέρα. Θέλω, υπάρχει λύση, δεν μπορώ να τη βοηθήσω από το Υπουργείο ως πρόσωπο. Υπάρχει λύση, Μελίνα. Ήμουν αντιπρόεδρος στο Εθνικό Θέατρο. Θα την προσλάβουμε στο Εθνικό Θέατρο. Όμως θα αυξήσεις κατά 1 εκατομμύριο τη χορηγία και θα της δώσουν προκαταβολικά την αμοιβή της. Γίνεται. Λέω, γίνεται. Νομικά γίνεται. Άμα σου έτσι, θα κάνουμε συμβόλαιο με τέτοιο. Όταν γυρίσει, πρωταγωνιστεί σε μια ταινία, σε ένα έργο. Μου λέει, με γνωστή τη φάση, θα με ασκήσει η αντιπολίτευση. Λέω, είναι 12 η ώρα, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Θα σου απαντήσω όμως αύριο πρωί στις 8, γιατί αυτό που θα πάρω το πρωί ξυπνάει στις 7. Και παίρνω την Άννα Συνοδεινού το πρωί, ήταν υπουργός και βουλευτήρα. Λέω, Άννα, θα γίνει αυτό και αυτό. Και μου λέει η Άννα, χωρίς καμιά άλλη επαφή, προχωρήστε. Και
Έτσι, έτσι. Έτσι όπως ερχόμασταν χθες με τον αδελφό μου τον Γιάννη και την γυναίκα του την Άγια, έλεγα να πάλι η Μελίνα μας κάλεσε όλους, όπως είχε το συνήθειο και τη δύναμη να καλεί πυρήνες, ομάδες, ανθρώπους. Μας κάλεσε εδώ μέσω του Γιώργου, του Λιάννη, τον οποίο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μέσα από την ομάδα του Γιώργου του Λιάννη, που είναι συγκινητική, γιατί διοργανώνουν φέτος τα πρέσπια με πολύ μεγάλο προσωπικό κόστος. Από όλες τις πλευρές προσωπικό κόστος. Θα σας εξομολογηθώ μια ανάμνηση. 1980, Θέατρο Αθηνά. Στη σκηνή ο Φέρτης. Όμορφος, όπως και τώρα. Αυτός δεν αλλάζει. Γλυκό πουλί της Νιώτης. Η Μελίνα σε ένα κρεβάτι με μια μάσκα ύπνου. Δεν βλέπαμε ακριβώς. Ήταν κρυμμένη κάτω από ένα, μα μια κουβέρτα, ένα σκέπασμα. Και ξαφνικά γυρίζει, σηκώνεται, γυρίζει προς εμάς και βγάζει τη μάσκα. Εκείνη τη στιγμή έμεινα άναυδος όπως και όλο το θέατρο και φαντάζομαι όλοι και όλες την ερωτεύτηκαν σε αυτό το χώρο. Την ερωτευτήκαμε. Σαν ύπαρξη, σαν δύναμη ενεργειακή και κυρίως σαν γυναίκα. Ύστερα παρακολουθούσα κατά καιρούς όλα αυτά που έκανε ή άκουγα αυτά που είχε κάνει. Η θεατρική της πορεία, η διαδρομή της στο σινεμά, η πολύ σημαντική, τα βραβεία, η διαδρομή της στο τραγούδι ως ερμηνεύτρια και μετά αρχίζει η μεγάλη εποπία της Μελίνας. Αντιδικτατορική πάλι, η πολιτική συμπειρία και δράση με τη μεταπολίτευση και ξεκινάει. Τι να πρωτοπεί κανείς εδώ. Τα μάρμαρα του Παρθενώνα, το Μουσείο της Ακρόπολης, η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, ο θεσμός των πολιτιστικών πρωτευουσών, θυμάστε τη Θεσσαλονίκη, και το επιχειρήν χωρίς τον πολιτισμό, όπως και ο πολιτισμός χωρίς το επιχειρήν. Έχουμε πέσει σε αριθμούς και έχουμε ξεχάσει τους ανθρώπους. Μιλάμε για τους ανθρώπους, αλλά δεν μιλάμε με τους ανθρώπους. Αυτό έκανε η Μελίνα. Πιστεύω κάτι τέτοια θα μας έλεγε και γι' αυτό το λόγο, φίλες και φίλοι, παραλλάσσοντας μία γνωστή φράση που ξέρετε όλοι, θα σας πω το πικρό, όπου και να ταξιδέψω η Μελίνα με πληγώνει. Και η Μελίνα με πληγώνει γιατί απλά λείπει από όλο αυτό. Και ο αναμνηστικός χρόνος για ανακλητική μνήμη, δηλαδή στην περίπτωση της Μελίνας, είναι οδυνηρός. Εμβληματική μορφή του Εθνικού και της Σχολής, Μανουέλα, Κώστα, Σωτήρη. Υπάρχει ακόμα ο Τάκης ο Ταραμπίκος, μας βοηθάει και στο Εθνικό και στο Κρατικό Βορειοελλάδος και μας λέει ότι κατά τις 12 το μεσημέρι στο φουαγέ του Εθνικού Θεάτρου θα έρθει η Μελίνα να μιλήσει στο προσωπικό και εμείς ως φοιτητές έπρεπε να παραβρεθούμε. Ανεβαίνουμε στο φουαγέ πάνω από το γραφείο του Μίνου Τίταν τότε, μετά έγιναν διάφορες μεταβολές. Ανεβαίνουμε λοιπόν, είχε συγκεντρωθεί το προσωπικό, κάποιοι διοικητικοί, τεχνικοί και όσοι ηθοποιοί είχαν εκείνη το πρωί, είχαν πρόβες. Και εμείς βεβαίως μπαίνουμε η Ελίνα στο φουαγέ, ξεκινάει την όποια τοποθέτηση, τη τοποθέτηση που ίσως καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται. Ήταν μια τοποθέτηση γενικά για το τι είναι γενέστε, για όλο αυτό που επίκειται. Κάπου στο βάθος και εγώ, με τους άλλους, επιτρέψτε μου κάτι που ελπίζω να μην ακουστεί αλαζονικό, 19χρονο, 20χρονο παιδί, αθλητής τότε, αθλητής με όλα τα συμπαραμαρτούντα, δηλαδή κάπως, καταλαβαίνετε, με ξανθό μαλλί μέχρι τους ώμους, μαυρισμένος από τα σπορ χειμώνα-καλοκαίρι. Ήτανε κάπως αυτό, εν πάση περιπτώσει, τότε. Μην μπερδεύεστε με αυτό που βλέπετε σήμερα. Και κάπου διασταυρώθηκαν 3-4 φορές τα βλέμματά μας με τη Μελίνα. Τελειώνει την τοποθέτησή της, κατεβαίνει, πηγαδάκια, κάποιες πορτοκαλάδες που σερβιρίστηκαν τότε, κάποιες συζητήσεις, κάποια αγγίγματα. Και έρχεται η Μελίνα προς το μέρος μου, με αρπάζει από το σβέρκο και μου λέει «Πού είσαι εσύ, ρε παλικάρι?» Και μου δίνει ένα
ρουφιχτό φιλί στο στόμα. Καταλαβαίνετε ότι άλλαξε ο ρυθμός εντός μου, όπως λέει και ο ποιητής. Άλλαξαν τα χρώματα στο φουαγέ. Όλα πέρασαν σε ένα slow motion. Και αυτή η στιγμή ήταν το αντικείμενο των συζητήσεων για τους επόμενους μήνες. Μια audition για το γλυκό πουλί της Νιώτης, αναφέρθηκε και ο Σωτήρης αυτό το 1980. Πήγαμε, η Μελίνα επέμενε ο Βούρος για τον ρόλο του αδελφού της Heavenly, του γιου του γερουσιαστή. Όταν σε έλεγε Γκρέγορη, τελικά τον ρόλο του πήρε ο Βαλτινός. Και ήταν και η πρώτη του δουλειά το 1980 στο Θέατρο Αθηνά. Χαθήκαμε πάλι και ξαναβρεθήκαμε σε συνδικαλιστικά τραπέζια ως μέλος του Σωματείου των Ηθοποιών, εγώ και αργότερα πρόεδρος του Σωματείου των Ηθοποιών, με τη Μελίνα, όπου λύναμε τα προβλήματα μέσα με δύο κουβέντες. Τα προβλήματα του Σωματείου λύνονταν με ένα τηλεφώνημα που γινόταν από τη Μελίνα. Στο Παρίσι πριν 42 χρόνια, ένα χειμωνιάτικο μεσημέρι το 1971. Διασχίζαμε λοιπόν μια παρέα την καλλιτεχνική γειτονιά της πόλης στο Σαν Ζερμά και ένας φίλος μας φώναξε «Παιδιά, παιδιά, κοιτάξτε, η Μελίνα Μερκούρη». Όλοι ακολουθούσαμε το βλέμμα του και πράγματι είδαμε τη Μελίνα να διασχίζει περήφανη το δρόμο αγκαλιάζοντας τον Τασέν, καθώς πίσω της ανέβηζε μακριά της Κάπα. Ήμασταν 3 18χρονοι σπουδαστές. Σήμερα είμαστε οι δύο εδώ. Είμαι εγώ και φίλη μου η Φρόσο, που ήταν από τότε και εκείνη εκεί. Και εκείνη ήταν μια από τις σημαντικότερες σύγχρονες Ελληνίδες αυτοεξόριστης στη Γαλλία εξαιτίας της δικτατορίας. Μόλις είδαμε τη Μελίνα και τον Τασέ να μπαίνουν σε μια μπρασερή, ο φίλος μου έτρεξε ένα κοντινό δισκάδικο να αγοράσει ένα άλμπουμ της. Όμως ντρεπόταν να τη ζητήσει αυτόγραφο και έτσι ανέλαβα να το κάνω εγώ. Η Μελίνα με αντιμετώπισε ευγενικά, μου πρότεινε μάλιστα να την επισκεφτώ στο σπίτι της. Το είπε πολύ απλά. Και έτσι απλά, μερικές μέρες μετά, χτύπησε το κουδούνι του πιο φιλόξενου ελληνικού σπιτιού στο Παρίσι. Και έτσι απλά άλλαξε η ζωή μου. Αντιστασιακοί σπουδαίοι Έλληνες καλλιτέχνες και διανοητές όπως ο Μίκης Θοδωράκης, ο Νίκος Πουλαντζάς, ο Κώστας Γαβράς, αλλά και Ευρωπαίοι όπως ο Ιδμοντών, η Σιμό Σινιωρέ, εναλλάσσονται το πρωί ως το άλλο πρωί. Όμως εκείνη τη μέρα το σπίτι ήταν ήσυχο. Ο Ντασάν έλειπε ταξίδι και πριν καλά-καλά το καταλάβω, βρέθηκα να ξετυλίγω τη μικρή ιστορία της ζωής μου μπροστά στη Μελίνα. Η μητέρα μου είχε πεθάνει πρόσφατα, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα μιλούσε για όσα ένιωθα σε μια άγνωστη γυναίκα, όσο και αν τη θαύμαζα, όσο και αν με είχε κιόλας κερδίσει με την ανθρώπινη θέρμη και την αμεσότητά της. Αλλά έτσι ήταν η Μελίνα, ήξερε να ακούει. Σπάνια μιλούσε για τον εαυτό της. Για ένα της ρόλο, για την αντίσταση, ναι, μπορούσε να ξενυχτήσει κουβεντιάζοντας. Περισσότερο όμως ενδιαφερόταν για τους ανθρώπους που γέλασαν με δυσπιστία. Αλλά τόσα χρόνια μετά, σε ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα κτίρια για τον πολιτισμό στον κόσμο, το νέο μουσείο της Ακρόπολης είναι γεγονός και περιμένει τα γλεπτά του Παρθενώνα. Και όσο για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες, συνεχίζονται με επιτυχία. Πάντα θυμάμαι πώς προσπαθούσε η Μελίνα να αξιοποιήσει την παλιά φιλία που είχε με τους μεγάλους καλλιτέχνες για να έρθουν στην Αθήνα και να συμμετάσχουν στην πρώτη διοργάνωση. Μεγάλη ένταση στο γραφείο της στο Υπουργείο, όταν τηλεφωνούσε σε πολλούς, τον Ίγκμαρ Μπέργκμαν, τον Πίτερ Στάιν και σε τόσους άλλους. Μια φορά, καθώς ήταν απασχολημένη με τη συναυλία μιας μεγάλης τραγουδίστριας, της έδωσε βιαστικά το ακουστικό που περίμενε να της μιλήσει Πίνα Μπάους. «Αχ, πόσο ανυπομονώ να έρθεις να τραγουδήσεις στην Αθήνα», είπε στη μεγάλη χορογράφο. Και μόλις αντιλήφθηκε τα απελπισμένα νοήματά μου, διόρθωσε με άνεση. «Ανυπομονώ γιατί εσύ, αγάπη μου, όταν χορεύεις, είναι σαν να τραγουδάς». 19 χρόνια μετά το θάνατό της, η Μελίνα είναι περισσότερο από ποτέ παρούσα μέσα στην απουσία της. Παραμένει ένα από τα πρόσωπα που καθρεφτίζουν τη συγκίνηση και το χαμόγελο όλων μας. Την ελληνική αρχοντιά, την απλότητα, αλλά και το άχτι, την ελπίδα και το χιούμορ. Πόσο ανατρεπτικό ήταν το χιούμορ της, γενναιόδωρο με τους άλλους, αλλά και αυτοσαρκαστικό. «Χθες βράδυ ήμουν σε ένα σπίτι και έλεγαν ότι έχεις πατήσει τα 80», της είπα μια μέρα. Ακόμα ήταν 68.
80 λένε, μου απάντησε χαμογελώντας πονηρά. 70 να μη λένε. Μια άλλη φορά της είπα, μη φοράς αυτό το κραγιό, σε μεγαλώνει. Με κοίταξε δήθεν σοβαρά. Δηλαδή πόσο με κάνει. Έζησα μια ολόκληρη ζωή πλάι στη Μελίνα. Η φιλή μας ήταν τόσο βαθιά που γνωρίζαμε ότι μόνο ο θάνατος θα μπορούσε να μπει ανάμεσά μας. Και έτσι και έγινε. Όμως και σε αυτόν, εκείνη συμπεριφέρθηκε με το δικό της τρόπο. Φοβόταν πολύ την αρρώστια. Όταν επρόκειτο για κάποιο φίλο, μας ξεσήκωνε τους καλύτερους γιατρούς. Όμως, όταν ο Ντασέντης ανακοίνωσε ότι είχε καρκίνο, είπε πολύ καλά και το πέρασε σαν να είχε γρήπη. Το 1994, λίγο πριν φύγει από την τελευταία εγχείρηση στην Αμερική, της είπα πάνω σε ένα τσακωμό μας ότι δεν επρόκειτο να ταξιδέψω μαζί της. Η μέρα της αναχώρησης πλησίαζε και φυσικά το είχα μετανιώσει. Ώσπου ένα πρωί μου ανακοίνωσε. Αποφάσισε ότι θα έρθεις μαζί μου γιατί υπάρχει περίπτωση να πεθάνω. Και αν γίνει αυτό και λείπεις, δεν θα μπορείς να ζεις από τις τύψεις σου. Ύστερα με κοίταξε χωρίς κανένα μελοδραματισμό, με την πιο ζεστή και περήφανη ματιά της, όπως τότε που την είδα να περπατά στο Σαν Ζερμά αγκαλιά με τον Ντασέν. Σας ευχαριστώ. Che il sole sangue tutte vene sa.
facile maggiormare, penso alle notti là in America. Ma erano solo le lampare, la bianca scia di un'elica. Senti dolore nella musica, ansiato dal piano forte, ma quando vedi uscire la luna da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardi negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene, sai. Για ντροπή, μα κύρα
Sound all alone with just a bit.
κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή. Μη περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί. Γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δείχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί. Μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δείχτη. Θα κάβονται στα βροχιά του πιαστή. Κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστή. Κι αν είσαι τυχερός, ξέκινα πάλι. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστής. Κι αν είσαι τυχερός, αυτό το δείχτη έχει ονόματα βαριά που είναι γραμμένα σε φτασφραγιστό κοιτάπι. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη.